Με συγκρατημένη αισιοδοξία και την ελπίδα για τόνωση της αγοράς, ξεκίνησε από σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, το εορταστικό ωράριο και στην Καλαμάτα, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά και από αύριο μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη να λειτουργούν πρωί-απόγευμα από τις 8.30 έως τις 2.30 και από τις 5.30 έως τις 9. Τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι και το Μεγάλο Σάββατο έως τις 4 ή και λίγο παραπάνω. Σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, ξεκινάει ουσιαστικά το εορταστικό ωράριο του Πάσχα. Αισιοδοξούμε ότι θα είναι μια καλή εβδομάδα. Είναι ένα Πάσχα το οποίο είναι πολύ πιο ελεύθερο από τα δύο προηγούμενα τα οποία ζήσαμε με την πανδημία. Και πιστεύω ότι παρόλο τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε με τις αυξήσεις, με το θέμα της ενέργειας και παρόλο ότι μάλλον έχουμε τα μηνύματα θετικά ότι η Καλαμάτα θα είναι γεμάτη από κόσμο, αισιοδοξούμε σε ένα πολύ καλό εορταστική εβδομάδα. Ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει έξω, να διασκεδάσει, να ψωνίσει, να αλλάξει ψυχολογία. Δεν θα είναι όπως ήταν ένα νορμάλ Πάσχα, νομίζω όμως ότι θα έχουμε μια πολύ καλή κίνηση αυτές τις ημέρες. Άλλωστε, αυτή συνδυαστικά με τον τουρισμό το καλοκαίρι μοιάζει να είναι η τελευταία ελπίδα ανάκαμψης για τους επαγγελματίες. Η αποκλιμάκωση όλων αυτών που συμβαίνουν δεν ξέρω πότε θα έρθει, ίσως έρθει στο τέλος του χρόνου. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη περίοδος. Ευελπιστούμε ότι θα ανοίξει η αγορά, θα έρθουν οι τουρίστες, να έχουμε κάποια επίπεδα σημαντικά τουρισμού, τα μηνύματα είναι θετικά. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πιστεύω ότι και απεύχομαι να μην δούμε λουκέτα. Δεν είναι ωραίο πράγμα να δούμε λουκέτα, όλοι το απευχόμεθα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε και σιγά σιγά όλοι μαζί θα βαθύσουμε και θα το ξεπεράσουμε. Για να ξεπεραστεί ωστόσο χρειάζεται και ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος της ενέργειας. Οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί αρκετά. Δεν είναι μόνο τώρα το θέμα της ακρίβειας το ενεργειακό. Ο πόλεμος, είναι η πανδημία, είναι η δεκαετή κρίση, έχουν συσσωρευτεί βάρη. Πρέπει η στήριξη να. Σίγουρα τη χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τη στήριξη την ενεργειακή καταρχάς. Να μπορέσουν τα καταστήματα να επιβιώσουν. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία κρέμονται από το ρεύμα. Το ρεύμα έχει γίνει παράκριβο. Αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής μας έχει πραγματικά αλλάξει τα φώτα στην κυριολεξία. Όλα αυτά τα κοιτάμε όμως κάθε μέρα και προσπαθούμε όσο μπορούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Με στόχο να κρατήσουμε τα καταστήματά μας ανοιχτά.